Είμαστε καλά κοντά μας με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον κύριο Χανδόλια Γιώργιο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ιστορικού πια θεσμικού, θα έλεγα, Φεστιβάλ Ολύμπου. Καλώς ήρθατε στην αίθουσα Σιένα. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε μετά το πέρας της συνεντεύξεως τύπου επί του καλλιτεχνικού σας φετινού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τι? Είναι πληθωρικό, πλούσιο και ιδιαίτερος ενδιαφέρον ως είδος παραστάσεων. Τι ακριβώς πληξένει? Αλήθεια είναι αυτό, έχει παραστάσεις μουσικές. Σας έχουν συνηθίσει εξάλλου. Ναι, ναι. Το βασικό του κομμάτι είναι το θέατρο, όπως πάντα, με μουσικές παραστάσεις, με παιδικές παραστάσεις, με αρχαιολογικές ομιλίες, με αναλόγια. Εκδηλώσεις λόγου. Εκδηλώσεις λόγου, βέβαια. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Παραλείψαμε να πούμε, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Χανδόλια, ότι φέτος τιμόμενη χώρα είναι το Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φιλοξενούμε και 4 νομίζω ισραηλιτικές ταινίες. 4 ισραηλιτικές και 4 ταινίες. Η πρώτη. Η έναρξη του φεστιβάλ είναι η πρώτη συναυλία, η οποία είναι μια σύμπραξη, θα λέγε κανείς, του Ορφέου με το Ισραήλ. Επίσης θα συναντήσουμε ισραηλίτικα δρόμενα από την ισραηλίτικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης και την ανάλογη της Λάρισας σε άλλες παραστάσεις αργότερα μέσα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Επίσης να πω ότι πάντα ο τρόπος της συνεργασίας και της έρευνας προς αυτήν την κατεύθυνση, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, μας απασχολεί μονίμως. Πώς θα ξεφύγουμε από την Κατερίνη, από την Μακεδονία, από την Ελλάδα, πώς θα φτάσουμε στα Βαλκάνια. Και βέβαια, επειδή ο δρόμος με την τιμόμενη χώρα είναι μια μεγάλη αφορμή, πώς μπορούμε να φτάσουμε να γίνονται ανταλλαγές μεγάλων γεγονότων, καλλιτεχνικών πάντων, πολιτιστικών βεβαίως, με τις τιμόμενες χώρες. Είναι μια σημαντική παράμετρος η οποία αξίζει τον κόπο να επενδύσει κανείς πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Να πούμε για την διάρκεια του φεστιβάλ και φέτος από 30 ημέρες έως τέλος 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου. Ναι, είναι σε 60 ημέρες, γι' αυτό είναι και πολύ πυκνό το αυτό πρόγραμμα. Αυτό θα έλεγα. Το μοσαϊκό είναι πλήρως ποικιλόμορφο, πλούσιο. Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό έπρεπε να. Να έχουμε κάποιες εκπτώσεις στον αριθμό. Να το δούμε σε 3 μήνες. Μάλιστα. Πώς ανταποκριθήκατε οικονομικά σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, φαντάζομαι? Πάντα υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τους χορηγούς. Όχι, τίποτα. Εισιτήρα νομίζω είναι πολύ προσιτά για τον λόγο ότι θέλουμε πρόσβαση σε. Αλλά να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και με ελεύθερη είσοδο παραστάσεις. Πολλές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις. Από το χώρο θεάτρου, νομίζω. Θεατρικές, μουσικές, οι 4 ταινίες. Όλες είναι με ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα. Πάντα υπάρχει η αγωνία ότι κάτι καλό ξέχασες, ότι κάτι σημαντικό δεν έβαλες στο πρόγραμμα. Οι επιλογές. Πώς έχουν γίνει, με τι κριτήριο? Έλαντε. Πόσο σίγουρο. Εσύ το πεφάμιλος κατάλληλο πρόγραμμα. Έτσι. Ό,τι και να μου πεις, θα έχεις δίκιο, με την έννοια ότι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Είδαμε από Εσχύλος, από Κλής Έξπιτ, μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντες. Κάνουμε ένα κομμάτι από τις ευνάβριες παραστάσεις, με την έννοια ότι έχουν ένα εχείριο. Είναι μια παράσταση, άμα δεν τη δεις να εξελίσσεται, άμα δεν τελειώσει, δεν ξέρεις τι ακριβώς. Υπάρχει κάποια καινοτομία φέτος? Νομίζω επεκτιαθήκατε σε πάρκα. Ναι. Κυρίως εγώ το εντοπίζω στον τρόπο που νέοι καλλιτέχνες διεισδύουν και παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα μας. Αυτό θα είναι. Αυτό είναι το παρήγορο και το ευτυχής. Αυτό είναι το παρήγορο. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διεκδικούμε. Πώς μπορούμε να βάλουμε πλάτη σε νέους δημιουργούς, να βρουν χώρο έκφρασης. Σωστό. Τόπο και χώρο. Έτσι, ναι. Έτσι, ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ποιος είναι ο απότερος στόχος σας για φέτος, αλλά και για το συνεχόμενο αυτό ταξίδι του φεστιβάλ στον χρόνο? Έχετε κάποιο όραμα, κάποιο όνειρο, κάποια φιλοδοξία? Μου αρέσει αυτό. Τι έχετε? Μου αρέσει αυτό που λέτε, αυτό το ταξίδι. Να είναι ένα ατελείωτο ταξίδι, ένα ατελείωτο ταξίδι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κουβαλά μαζί του. Δεν ξέρω τι πρέπει να έχουν αυτές οι βαλίτσες. Αλλά να είναι ένα ταξίδι όπου απλώς να κατεβαίνεις σε έναν σταθμό, αλλά να περνάει το άλλο τρένο, να το παίρνεις και να συνεχίσεις. Έτσι μπορώ, είναι ωραία αυτή η παραγωγή. Ατέρμονο με πλούσιους και ενδιαφέροντες σταθμούς. Κάπως έτσι. Και τέχνης πάντα. Κάπως έτσι, ναι. Σαν να μην τελειώνει. Αποσκοπούμε και σε τουρισμό, δηλαδή τι εννοώ? Σύνδεση τέχνης τουρισμού. Να απευθυνόμαστε ξετουριστές. Δεν υπάρχουν υπέρτοι ή κάτι ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί και από κάποιους τουρίστες που ενδεχομένως θα έχουν έρθει τόσο ωραίο χώρο της Πιερίας. Δεν υπάρχουν. Όχι. Περιοριζόμαστε στο ελληνικό τουρισμό. Όχι. Εγώ έχω παίξει παραστάσεις, μεγάλες παραστάσεις μάλιστα και κομμωδίας, αρχαίας Αττικής κομμωδίας και τραγωδίας στην Ευρώπη. Πολλές χώρες μάλιστα, σε πολλές διαφορετικές χώρες και βεβαίως τους παίζαμε στα ελληνικά. Υπάρχει τώρα τα τελευταία χρόνια μια αγωνία να βλέπεις κάτι που την ίδια στιγμή να μεταφράζεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς μένει από αυτό θεατρικά κυρίως. Αν είναι ένα άλλο θέαμα, ίσως να ισχύει, αλλά στο θέατρο νομίζω ότι ό,τι δεις αποτυπώνεται στην σκηνή με τους ηθοποιούς και με ό,τι συγκροτεί και συνεπάγεται. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό αρκεί. Το θέατρο στην παράστασή του θεωρώ ότι δεν πρέπει να μεταφράζεται. Και δεν πρέπει να έχει τίποτα. Κύριε Χανδόλια, ευελπιστούμε σε κάποιο άνοιγμα ώστε να γίνει διεθνές το Φεστιβάλ Ολύμπου. Ναι. Γιατί όχι, εκτός από θεσμικό το θέλουμε και διεθνές. Είναι το ταξίδι που λέγατε. Αυτό λέγαμε. Τα ευχόμαστε κυρίως εμείς που είμαστε οι θαμώνες, οι λάτρες του φεστιβάλ. Που να κλείσει τα 1000 χρόνια, 48 φέτος, να το πούμε. 48, ναι, είναι από τα μακροβιότερα. Βεβαίως. Τι να ευχηθούμε, καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι, καλό φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω κάποια παράσταση, θα έρθετε. Βεβαίως, θα έρθουμε. Θα μας καλέσετε. Ναι, εντάξει.